πανικός, αναστάτωση, ανησυχία. Είναι οι λέξεις που περιγράφουν την κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι πολίτες στο άκουσμα των αποφάσεων του Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων. Εκατοντάδες ήταν αυτοί που έσπευσαν με το πρώτο φως της ημέρας στα συνεργατικά ιδρύματα, τα οποία δεν λειτουργήσαν όπως κάθε Σάββατο, με την ελπίδα να μπορέσουν να αποσύρουν χρήματα από τα ταμεία. Ωστόσο, βρήκαν πόρτες κλειστές. Είχαμε αντιδράσεις, συνεχή τηλέφωνα από τον κόσμο. Εδώ βρισκόμαστε για να εξηγήσουμε τον κόσμο ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας, διακόπηκε. Ένας άνθρωπος που δούλευε και μια ζωή να έρχονται να πιάνουν τα λεφτά του, απαράδεκτο. Να μείνουμε και αψούν στη νηστιτζή και ούλτα. Πράγματα ούτα. Τυχώς μας τα πήρανε πάλι. Αναπόφευκτον κακό. Τι θα κάνουμε, για να σωθεί η οικονομία πρέπει κάτι να γίνει. Αν είναι για το καλό για να σωθεί η Κύπρος, καλά έπραξε. Ουρές σχηματίστηκαν στις αυτόματες ταμιακές μηχανές όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες αρχικά είχαν επίσης μπλοκαριστεί σε μια προσπάθεια του κοινού να εξασφαλίσει άμεσα ρευστό. Θα για την τράπεζα από τον πρωί, αλλά η τράπεζα είναι κλειστή. Δυστυχώς είμαστε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Είναι αδιανόητο το κούρεμα. Τούτον έχω να πω. Είναι καταστροφικό. Τι μπορώ να πω, και μη χειρότερα, αγαπητοί μου. Και μη χειρότερα. Στη Λεμεσό, πελάτης της ΠΕΚ Περούντας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να διαμαρτυρηθεί για τις εξελίξεις. Στάθμευσε τον γεωργικό του ελκυστήρα στην είσοδο του υποκαταστήματος που βρίσκεται στη λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Πατήχη, ζητώντας να ανοίξει για να πάρει χρήματα. Εγώ παίρνω που τα με το μηχάνημα μου. Έλειψε μου το πετρέλαιο. Και μπάρκαρα το τζαμί. Πάω να πιάω λεφτά από την τράπεζα, να κλειστεί η τράπεζα. Πού να ανοίξει η τράπεζα, και να πιάω με λεφτά. Να βάλουμε πετρέλαιο μέσα στο μηχάνημα μας και να φύγουμε. Ο διαμαρτυρόμενος πολίτης αποχώρησε τελικά μετά από παρέμβαση της αστυνομίας.